Κύριε Αναστασίου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας στο δίκτυο για να κάνουμε μια κουβέντα για τα πολύ επίκαιρα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας και στην Καστοριά αλλά και στην Δυτική Μακεδονία. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παραρά. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είμαι καλά, όσο μπορούμε όλοι να είμαστε καλά βέβαια με όλα αυτά που συμβαίνουν και στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στη χώρα και παγκοσμίως. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Θέλω μια πρώτη έτσι, άποψη από εσάς και για τη Δυτική Μακεδονία ειδικότερα. Το ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και βέβαια η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική επιβάρυνση. Πώς βλέπετε όμως την πορεία της Κοζάνης ή της Καστοριάς τις τελευταίες αυτές μέρες? Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρο ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι εδώ και νομίζω είναι βαρύτερο από το πρώτο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν μέχρι τώρα τα στατιστικά στοιχεία. Από εκεί και μετά, τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στην Κοζάνη και στη δική μας την περιοχή, την Καστοριά, υπάρχει μια επιβάρυνση έξτρα, νομίζω, με αρκετά κρούσματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια μεγαλύτερη και πολύ πιο σωστή αντιμετώπιση, αν θέλετε, και από τον ίδιο τον κόσμο, από τους ίδιους εμάς δηλαδή, αλλά και βεβαίως από τις υγειονομικές αρχές. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες, εννοώ ως προς το φορτίο δηλαδή το οποίο θα έχουμε να σηκώσουμε ως περιοχές. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και να ακολουθούμε τα μέτρα όπως μας τα συστήνουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτό το οποίο διαμορφώνεται σήμερα και αυτό το οποίο βλέπετε σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά νομίζω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται με το Λονδίνο. Μαθαίνω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο και εκεί lockdown σε λίγες μέρες. Έχουμε το Παρίσι. Έχουμε περιοριστικά μέτρα σε πάρα πολλά κράτη. Έχουμε αλλαγή ωραρίων. Έχουμε κλείσιμο καταστημάτων. Δεν φαίνεται ότι όλο αυτό πηγαίνει καλά. Μεγάλη επιβάρυνση στην Αττική. Μεγάλη επιβάρυνση στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά. Είναι κάτι που βλέπετε τελικά να επηρεάζει αρνητικά έντονα, την περιοχή μας και για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, γιατί αυτό ξέρετε πόσο θα αγγίξει πλέον την οικονομία, έτσι, πέρα από το κομμάτι της υγείας που είναι το πρώτο. Κύριε Παραρά, οπωσδήποτε, αν αυτό συνεχιστεί, δυστυχώς θα έχουμε και άλλες επιπτώσεις, χειρότερες επιπτώσεις στην τοπική μας οικονομία. Σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει πάλι μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα του κόσμου ανατοπική κοινωνία και την επισκεψιμότητα που θα αναδείξει ο κόσμος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται δυστυχώς από τα στατιστικά στοιχεία ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι χαμένος χειμώνας, εννοώ ως προς την τουριστική του εκμετάλλευση και ως προς την τουριστική του κίνηση. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν φαίνεται ακόμα φως τον ορίζοντα σχετικά με τη θεραπεία ή με το εμβόλιο. Τουλάχιστον καθαρά αποτελέσματα, ώστε να ξέρουμε πότε ξεκινάμε να εμβολιαζόμαστε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα και πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο, αν θέλετε. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δική μας την περιοχή. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και νομίζω βέβαια ότι αν αυτό συμβαίνει τώρα στην Καστοριά ή στην Κοζάνη ή σε άλλες περιοχές όπως τα Γιάννενα, ας πούμε, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, μακάρι να διαψευστώ, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να απειλούνται όλες αυτές με mini lockdown. Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που αναφέρετε στην αρχή της τοποθέτησής σας, ότι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως είναι το Λονδίνο, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η οποία χθες αποφάσισε στις 8 μεγαλύτερες πόλεις της να κάνει επί της ουσίας lockdown, γιατί τα ωράρια τα οποία δίνουν και η απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία δίδεται σε τόσα εκατομμύρια κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, είναι lockdown επί της ουσίας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και δυστυχώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Και κοινωνικά και οικονομικά, σε όλες τις απόψεις. Και υγειονομικά φυσικά. Ένα κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο και ως ερώτηση αλλά και ως απάντηση, έτσι για τον καθένα μας θα έλεγα. Παράδειγμα, γιατί αυτή η επιβάρυνση στην Καστοριά? Πολλοί αναρωτιούνται γιατί αυτή η επιβάρυνση στην Κοζάνη. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσεγγίσουμε ως απάντηση? Υπάρχει δηλαδή κάποια λογική εξήγηση γιατί οι περιοχές αυτές έχουν μια μεγάλη επιβάρυνση? Στο πρώτο κύμα τον Μάρτιο, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, υπήρχαν κάποιες λογικές εξηγήσεις, οι οποίες ήταν και απόλυτα λογικές, συμβατές με τους χρονικούς ορίζοντες όταν και εκδηλώθηκαν τα πολλά τα κρούσματα. Από εκεί και μετά όμως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ως προς τη λογική του εξήγηση. Απλά το πράγμα είναι κάπως πιο απλό. Το δεύτερο κύμα έχει ξαπλωθεί πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα σε όλη τη χώρα.
με αποτέλεσμα όπου δεν υπάρχουν πάρα πολύ, αν θέλετε, δεν γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς την ατομική υγιεινή και ως προς την διαφύλαξη προσωπικά του καθενός μας, αυτό το πράγμα εκδηλώνεται και εκδηλώνεται άμεσα, δυστυχώς. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη Δυτική Μακεδονία. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να εξηγείται στη δική μας την περιοχή ή στην Κοζάνη ή στα Γιάννα ή οπουδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει, μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της απολιγνητοποίησης. Είναι ένα master plan, είναι μια διαβούλευση. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο. Ένα πρώτο σχόλιο. Αν το έχετε μελετήσει, αν υπάρχουν ζητήματα που σας απασχολούν και τώρα πια δυστυχώς μπορεί να μπαίνουμε και σε μια ενδοπεριφερειακή αντιπαράθεση μεταξύ των ενωτήτων, άλλες παίρνουν ένα πρόκριμα, άλλες δεν παίρνουν. Θέλω όμως μια πρώτη άποψη γι' αυτό. Θα σας πω, καταρχάς μελέτησα την πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για διαβούλευση σχετικά με την επόμενη μέρα της απολιγνητοποίησης. Βεβαίως έχω να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα και να ενδεχομένως να αφαιρέσω και από αυτά πάρα πολλά πράγματα κατά την άποψή μου. Αλλά από εκεί μετά νομίζω ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη για όλους. Και όταν λέω δίκαιη εννοώ θα πρέπει να αφορά το σύνολο της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις οι οποίες δίνονται και με τα εξτρά κίνητρα και όχι τις περιοχές της περιφέρειας αυτές οι οποίες είχαν τις λιγνητικές μονάδες. Γιατί εδώ, αν είναι έτσι, συνεχίζεται μια αδικία. Γιατί αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν θα δούμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι από τις συγκεκριμένες περιοχές δούλευε στα εργοστάσια αυτά και όχι ας πούμε από τη δική μας περιοχή την Καστοριά, με αποτέλεσμα αυτό να είναι θετικό για εκείνες τις περιοχές, εννοώ ότι είχαν άνθρωποι δουλειά από εκεί. Βεβαίως είχαν την επιβάρηση την περιβαλλοντολογική που προέρχεται από τα εργοστάσια αυτά, όμως και σήμερα, εάν τα κίνητρα και οι εξτρά παροχές δοθούν και πάλι μόνο σε εκείνες τις περιοχές, νομίζω τότε θα μιλάμε και πάλι για μια περιφέρεια δύο ταχυτήτων. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Είδε το φως της δημοσιότητας προχθές το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας, το Εξοικονομώ. Εάν δείτε τι δίνει κατά περιφέρεια και πώς αυτό το διαχωρίζει, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για μια μεγάλη αδικία. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, το κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες. Προφανώς θέλετε να καταλήξετε στο γεγονός ότι εμείς έχουμε μια σαν ΠΕ Καστοριάς ή ΠΕ Γρεβενών, είναι μάλλον επιδοτήσεις δύο ταχυτήτων. Μειωμένοι εμείς, αυξημένες οι άλλες περιοχές. Με νούμερο όμως, αν μπορείτε να μας τα πείτε, πώς βγαίνουν αυτά. Η Καστοριά και τα Γρεβενά έχουν μειωμένη επιχορήγηση ποσοστού στο Εξοικονομώ σε σχέση με Κοζάνης και τον Ομοφλόρινα. Οι διαφορές ποιες είναι, ας πούμε. Οι διαφορές σίγουρα είναι το εξτρά 10% το οποίο δίνεται στις περιοχές αυτές λόγω απολιγνητοποίησης και βεβαίως μετά έχει να κάνει ανάλογα με την κατοικία, ανάλογα με τα τετραγωνικά, ανάλογα με το αν είναι πρώτη κατοικία. Δηλαδή μπορεί να φτάσει η περιοχή Κοζάνης, ας πούμε, ή κάποιος που κάνει εκεί να φτάσει σε ένα ποσοστό 80-85 ενώ ο άλλος να πάρει 60-65. Και στις Κοζάνης, περιοχές, η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και η Φλόρινα μπορούν να φτάσουν μέχρι το 95% ποσοστό επιδότηση. 95, βέβαια, σύμφωνα με αυτό που περιγράφει το Υπουργείο. Οι δικές μας περιοχές μπορούν να φτάσουν μέχρι 80% σύμφωνα με αυτό που περιγράφει το Υπουργείο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγαλύτερη ανάγκη στην Κοζάνη από ότι στην Καστοριά να γίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εννοώ τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες έχουμε και εδώ, από το ίδιο κρύο υποφέρουμε και εδώ, από τα ίδια καιρικά φαινόμενα έχουμε και εμείς και ούτω καθεξής, όπως και τα Γρεβενά βεβαίως αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτή η μετάβαση τη απολιγνητοποίηση για την επόμενη μέρα να είναι δίκαιη για όλους. Να μην είναι δίκαιη μόνο για τις περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα απολάμβαναν, αν θέλετε, τα προνόμια ήδη από τις λιγνητικές μονάδες. Και τι κάνουμε, κύριε Αναστασίου, πάνω σε αυτό, δηλαδή η όποια αντίδραση, η όποια προσέγγιση ή η όποια αλλαγή ή, αν θέλετε, και μία μάχη που ενδεχομένως πρέπει να δοθεί. Ποιος την δίνει, πότε την δίνει, αλλά και το ερώτημά μου, τι πρέπει να κάνουμε ως ΠΕ Καστοριάς. Πρέπει να υπάρξει μία αντίδραση θεσμική και εννοώ βεβαίως τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Τζιγαλάκια, όπου θα πρέπει να εξηγήσει στο αρμόδιο Υπουργείο ή στα συναρμόδια Υπουργεία ότι δεν είναι δυνατόν από περιφέρεια σε περιφέρεια, από τον νομό Κοζάνη στον νομό Καστοριάς, η επιδότηση να πέφτει 15%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν αρνούμαι η Κοζάνη να πάρει 95%. Εγώ λέω να πάρει και η Καστοριά 95% όμως. Και δεν νομίζω ότι θα επιβαρυνθεί τόσο πολύ το πρόγραμμα ή θα είναι τόσο μεγάλα τα κόστη. Αν μπήκε η Καστοριά, μπουν και τα Γρεβενά. Και είναι περιοχές οι οποίες είναι ορεινές, χρειάζονται να
κάνουν ενεργειακή αυτονόμηση, χρειάζονται να κερδίσουν από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και είναι πάρα πολλά τα νοικοκυριά τα οποία θα το κάνουν πράξη. Και ένα λεπτό, θα το κάνουν πράξη και είναι πραγματικά επιβεβλημένο. Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος να γίνει όλο αυτό. Το κουβέντιασα και με τον κύριο Ζή Τσιγκαλάγιο που είπε ότι δίνει μια μάχη να μπορέσει να το αλλάξει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία, αλλά να σας πω και κάτι που το ξέρετε κι εσείς καλά και όλοι οι τηλεθεατές μας. Γνωρίζουμε την κατάσταση με την Γούνα τα τελευταία 10 χρόνια. Γνωρίζουμε ένα θλιβερό ποσοστό ότι εδώ και 10, 15, εδώ και 12 περίπου μήνες οι επιχειρήσεις δεν έχουν πουλήσει ούτε ένα γουναρικό και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Με τους περισσότερους που έχουμε μιλήσει είναι μηδενικές οι πωλήσεις. Άρα δεν θέλεις πολλά. Είναι μια πολιτική απόφαση να ενταχθεί η Καστοριά, να υπάρξει μια αυξημένη επιδότηση για να μπορεί τέλος πάντων να κερδίσει κάποιος με μια ισορροπία περιφερειακή. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν η αντίδραση θα πρέπει να είναι θεσμικά από τον κυβερνητικό βουλευτή, έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει. Εγώ λέω και από όλους όμως. Εγώ βάζω μέσα δημάρχους, βάζω μέσα την κυρία Τελιγιορίδου, τον κύριο Σαββόπουλο και φορείς που πρέπει να συντονιστούν. Πληρώσω, για να ολοκληρώσω. Χέρι-χέρι με τον κυβερνητικό βουλευτή θα πρέπει να είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία περιφέρεια δεν πρέπει να δεχτεί και να ανεχτεί, αν θέλετε, δύο διαφορετικές κλίμακες επιδότησης στην περιφέρειά της, εντός της περιφέρειάς της, γιατί είναι άδικο να μιλάμε μετά για και νομούς περιφερειακές ενότητες δύο ταχυτήτων και βεβαίως να ακολουθήσουν οι δήμαρχοί μας, ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο Δήμαρχος Άλλου Ζωστικού, ο Δήμαρχος Ιστορίου, σοβαρή παράσταση διαμαρτυρίας με επιχειρήματα γιατί θα πρέπει λοιπόν και η Καστοριά να είναι στο 95% όπως είναι οι λιγνικές περιοχές. Το κομμάτι αυτό, κύριε Αναστασίου, θα το ξανακουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες. Είναι σε διαβούλευση και όλη η υπόθεση με την απολιγνητοποίηση. Συνδέεται κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά και εμπορικά, αν θέλετε, με όλες πλέον τις επιχειρήσεις. Το αφήνουμε ανοιχτό. Για το τέλος, θέλω να σας κάνω μια πιο κομματική, πολιτική-κομματική έτσι, ερώτηση. Θα είναι και ο επίλογός μας, που έχει να κάνει με το κοινάλ, έχει να κάνει με την κυβέρνηση, έχει να κάνει με την πρόταση του Πρωθυπουργού για την αξιοποίηση στον ΟΑΣΑ της κυρίας Διαμαντοπούλου. Που την θυμόμαστε όλοι και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι σημαίνει όλο αυτό, μια εκτίμηση θέλω κομματική, επαναλαμβάνω. Θα σας πω. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει δείξει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και μια στροφή στην επιλογή προσώπων από το χώρο της κεντροαριστεράς, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα. Όλα τα αρκετά πρώην κυβερνητικά στελέχη και αρκετά στελέχη τα οποία υπηρέτησαν σε πόστα επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούνται με την καλή την έννοια από τη σημερινή κυβέρνηση. Εγώ αυτό το θεωρώ καταρχάς πάρα πολύ σωστό ως προς την αντίληψη επιλογής προσώπων που έχει ο Πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος θέλει να κάνει μια κυβέρνηση με τα πρόσωπα που πιστεύει ότι θα αποδώσουν καλύτερα, και αυτό είναι το σωστό, θα κριθεί στο τέλος. Από την άλλη, οφείλω να σας πω ότι είναι και τιμητικό για τον χώρο τον οποίο υπηρετούσα εγώ και υπηρετώ ακόμα, υπό την έννοια ότι δείχνει και την αξία των προσώπων και των συμβολισμών που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω έστω και αργά, διότι ο δικός μας πολιτικός χώρος την πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο λόγω μνημονίων και ούτω καθεξής, νομίζω ότι έστω και αργά εκτιμάται ότι τελικώς ήταν η μοναδική λύση τότε το 2009 όλο αυτό που συνέβη και τελικώς εκτιμάται ότι τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζανε το δικό μας το χώρο, τον απαρτίζουν ακόμα, είχαν ένα βάθος, αν θέλετε, και ένα πολιτικό εκτόπισμα. Να πούμε πάντως ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, έτσι, δεν επιλέγει τους πάντες από το ΠΑΣΟΚ ή από το Κίνημα Αλλαγής. Είναι γνωστό ότι επιλέγει 5, 6, 7 πρόσωπα που θεωρεί πολύ ικανά, που βλέπουμε να τα αξιοποιεί, να δίνει υπουργικές θέσεις, που βέβαια μέχρι στιγμής η επιλογή αυτή δικαιώνεται με την έννοια ότι κανείς τον έχει εκθέσει. Αφενός, αφετέρου, δεν υπήρξε και στο παρελθόν, κύριε Παραρά, από πρωθυπουργό οποιοδήποτε κόμματος τέτοιο αντίστοιχο άνοιγμα επιλογής προσώπων από άλλο πολιτικό χώρο. Μάλιστα. Εγώ δεν θυμάμαι αυτόν. Οπότε ναι, σε κάθε περίπτωση και τον δικαιώνει και τον τιμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι το είπατε κι εσείς ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσει. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει. Μια μεγάλη μάχη, κύριε Αναστασίου, για τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της υγείας, αλλά και με τα οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σε καλύτερες συνθήκες. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.